Συνεχίσουμε. Την πέμπτη συνεχόμενη νίκη της Super League πέτυχε η ΑΕΚ, η οποία πλησίασε ακόμη περισσότερο τον ΠΑΟΚ. Πραγματοποιώντας κακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, επιβλήθηκε 1-0 του Όφη στο Ολυμπιακό Στάδιο, με γκολ του Παντελή Καφέ στην επιστροφή του στην ενεργό δράση μετά τον τραυματισμό του. Μετά από 33 ολόκληρα χρόνια, ο Όφη αποχαιρετά τη Super League. Στόχος για την ΑΕΚ ήταν η πέμπτη σερή νίκη της στο πρωτάθλημα και η συνέχεια στις καλές εμφανίσεις. Ο Όφη έπαιζε το τελευταίο του χαρτί για παραμονή στην κατηγορία. Η Ένωση κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς, τα δύο πρόσωπα που επέδειξε όμως στο παιχνίδι δεν άφησαν καθόλου ικανοποιημένο τον Ντούσαν Μπάγεβιτς. Στο δεύτερο είμαστε απράτακτοι. Θέλω να πιστεύω ότι θα περάσει αυτό και τα Τετάρτη είναι τελείως διαφορετική. Δεν είχαμε τη σοβαρότητα αυτή που έπρεπε να έχουμε. Ότι υπάρχει κούραση σε μερικούς μπορεί. Ο Σερβοέλληνας τεχνικός έχει παράπονα και από τη συνεργασία Τζιμπούρ Σκόκο. Μπορεί να σου φανεί, εγώ το ξέρω από πριν. Όχι από σήμερα. Θέλετε κάτι να σας πω, κάτι που έχουμε πρόβλημα αυτό το 4 μήνες συνέχεια. Και τώρα επειδή αυτό το παιχνίδι τελευταίο είναι και πρέπει να σας πω ότι είναι. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Χάρη, τι είναι και πού είμαστε και με ποια είμαστε και τι μπορούμε, τι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή. Κάνουμε μία προσπάθεια. Μία προσπάθεια σήμερα δεν ήταν προσπάθεια καθόλου. Σήμερα ήταν κορόιδο. Καφές και Χουάν Φράν επέστρεψαν στην ενδεκάδα του δικεφάλου στο 4-3-3 απέναντι στο 4-5-1 του Γιάννη Ματζουράκη. Ανοιχτό το παιχνίδι από τα πρώτα λεπτά στο Ολυμπιακό Στάδιο, με τον Όφη να έχει ψηλά την άμυνά του και να χάνει την πρώτη μεγάλη ευκαιρία. Πέμπτο λεπτό, από λάθος γύρισμα του Μαϊστόροβιτς, ο Πόποβιτς βρέθηκε τέτα-τέτ με τον Σάχα, ο Αργεντινός γκολκίπερ με διπλή προσπάθεια κράτησε το 0. Η απάντηση της ΑΕΚ ήρθε στο 10ο λεπτό. Εξαιρετικός συνδυασμός Σκόκο Τζιμπούρ, ο Αλγερινός γύρισε στον Καφέ, ο οποίος ανενόχλητος έστειλε με πλασέ την μπάλα στο δοκάρι του Μάλαρτζ. Δύο λεπτά αργότερα, ο ιδιαίτερα δραστήριος Πόποβιτς από μπαλιά του Σταυρακάκη έκανε το δυνατό διαγώνιο σουτ με τον Σάχα και πάλι να είναι σε ετοιμότητα. Είχαμε μεγάλη ευκαιρία σήμερα να φύγουμε από εδώ με αποτέλεσμα. Ενδεχομένως να βρήκαμε την ΑΕΚ με τη σκέψη στο κύπελο. Αρχίσαμε το παιχνίδι με ευκαιρία, το τελειώσαμε με ευκαιρίες και αμέσως ήρθε στο μυαλό μου πόσα παιχνίδια χάσαμε στο 90. Ευκαιρία για τους κιτρινόμαυρους στο 17. Από σέντρα του Ταχτσίδη, ο Μπλάνκο γύρισε και σούταρε ψηλά out. Στο 22ο λεπτό και πάλι από τον πολυτιμότερο του αγώνα νεαρό Ταχτσίδη, η σέντρα, ο Τζιμπούρ πετυχαίνει γκολ με κεφαλιά, το οποίο όμως δεν μετράει λανθασμένα ως offside. Σίγουρα δεν το χάρηκα τόσο πολύ, γιατί η ομάδα μου δεν κατάφερε να πιάσει την απόδοση που πιάσαμε στις Σέρες. Είμαι πολύ χαρούμενος που ο προπονητής μου δίνει αυτές τις ευκαιρίες και εγώ όσο μπορώ να τις εκμεταλλεύομαι όσο το καλύτερο γίνεται. Από εκεί και πέρα ευχαριστώ τον Θεό που μου χαρίζει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μένω σε αυτά, κοιτάω τη συνέχεια γιατί έχει πολύ συνέχεια ο δρόμος. Αμέσως μετά όμως η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ. Ο Μπλάνκο έκανε τη σέντρα, ο Μάλατζ απέκρουσε ασταθώς και ο Καφές πήρε το αίμα του πίσω, πετυχαίνοντας το 1-0 στο 23ο λεπτό. Επιστροφή στην ενεργό δράση με γκολ για τον Έλληνα μέσο. Σίγουρα είναι σημαντικό. Έλειπα αρκετό καιρό, περίπου για ένα μήνα. Βέβαια, χρειάζομαι χρόνο ακόμα για να επανέλθω 100%, είναι φυσιολογικό. Αλλά είμαι χαρούμενος που η επιστροφή μου συνοδεύτηκε με ένα γκολ. Οι δύο Αργεντινοί της Ένωσης, Σκόκο και Μπλάνκο, συνδυάστηκαν στο 27ο λεπτό. Όμως το τελικό σου του Σκόκο από ευνοϊκή θέση ήταν άστοχο. Πρωταγωνιστής και πάλι ο Σκόκο στο 33 από παλιά του Κουτρομάνου, πρόλαβε στην έξοδο τον Μάλαρτζ, με τον Πολωνό Πορτιέρο να βγαίνει νικητής από τη μονομαχία. Στο αμέσως επόμενο λεπτό, από πάσα του Μονιάκη, ο Μανούσος, χρησιμοποιώντας και το χέρι του στο κοντρόλ, σούταρε με τον Σάχα να απομακρύνει τον κίνδυνο. Η μία φάση διαδεχόταν την άλλη και στο 37 η σειρά της Ένωσης να απειλήσει. Από πλάγιο του Χουάν Φράν, ο Ταχτσίδης έπιασε τη γυριστή κεφαλιά, αλλά ο Μάλαρτζ έδιωξε σε κόρνερ. Το πλούσιο σε ευκαιρίες ημίχρονο έκλεισε με τον Γκέρμπερ να απειλεί την εστία του Σάχα και τον Καφέ να αποσοβεί τα χειρότερα. Να δω πώς θα ήμουν, μόνο μου έδιωξε με ζάνια τσέτη ούτα και τσαπρόα, απόβεδη μου σβέ. Ακούστηκα να δώσετε με το βιβλίο έξτρα. Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε στο δεύτερο μέρος. Ένα σιρτό σου του Πόποβιτς στο 60 έφυγε out, όπως και η κεφαλιά του Μαϊστόροβιτς 6 λεπτά αργότερα από κόρνερ του Σκόκο. Επόμενη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 80 με τον Κουτρομάνο να κάνει τη σέντρα και τον προθυμένο Κυριάκο να πιάνει το Βον Πλανέ χωρίς τύχη. Το τελευταίο δεκάλεπτο ανήκε στον Όφη που πίεσε για την ισοφάριση.
Ο Πόποβιτς, κορυφαίος των κριτικών, στο 86ο λεπτό, έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Σάχα. First of all, I think that Όφι today played the best game of season, but we didn't have the lucky and unfortunately we lose this game. 88ο λεπτό, σέντρα του Πόποβιτς, κεφαλιά του Μπαρκαουάν, χωρίς πίεση, η μπάλα κατέληξε out. Στην τελευταία φάση του αγώνα, δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Όφι έχασε μεγάλη διπλή ευκαιρία για να πάρει τον έναν βαθμό. Από σέντρα του Σταυρακάκη, ο Γκέρμπερ έκανε την κεφαλιά, ο Σάχα απέκρουσε εξ επαφής, κρατώντας αλόβητη την αιστεία του, και στην επαναφορά ο Στόλιτσα σούταρε out, μέσα σε απογοήτευση για τους κριτικούς και γκρίνια από τους 12.000 οπαδούς του Δικεφάλου στις εξέδρες. En lo personal, a uno tener un buen trabajo siempre a uno le da confianza. Si a eso le sumamos que la terminó ganando, mejor aún. Η ΑΕΚ στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδος με αντίπαλο τον Πανσεραϊκό την Τετάρτη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Κώστας Γαλάνης τώρα βλέποντας τα στατιστικά θα μας εξηγήσει και την αγανάκτηση του Λούσαν Παγίδη. Ναι, γιατί βλέπουμε ότι παρότι σε αυτή την κάρτα δεν φαίνονται τα σουτ που έγιναν και από τις δύο πλευρές που είναι 11 από την ΑΕΚ και 14 από τον Όφη, η ΑΕΚ υποχρεώθηκε σε 9 αποκρούσεις. Δηλαδή και ο Ματζουράκης δίκαιο είχε που έλεγε ότι χάσαμε την ευκαιρία. Βέβαια. Τα 13 offside της ΑΕΚ δείχνουν πόσο ανορθόδοξα έπαιξε η ΑΕΚ σε αυτό το παιχνίδι και προσπάθησε να διεκδικήσει την νίκη. Εν πάση περιπτώσει είναι δίκαιη νίκη, δεν είναι άδικη νίκη. Δεν υπάρχει θέμα, άλλωστε ο Μπάγκερ μίλησε κυρίως για το δεύτερο ημίχρονο. Ναι, ο Καφές είναι καλύτερος. Και μάλιστα όταν είχε φύγει από το πρωτάθλημα, όταν είχε τραυματιστεί, ήταν ήδη από τους κορυφαίους στο πρωτάθλημα και ήταν άδικο για τον παίκτη αυτό ότι τραυματίστηκε. Και ο Ταχτσίδης καλός όμως. Βλέπουμε πάντως, Χρήστο, ότι η εμφάνιση των Σερών είχε συνέχεια μόνο στο πρώτο ημίχρονο, ότι στο δεύτερο η ΑΕΚ ήταν πολύ κακή. Ασφαλώς έτσι είναι. Είχε πολύ καλά σημεία του παιχνιδιού της στο πρώτο ημίχρονο, εκεί που ο νεαρός Ταχτσίδης φαίνεται ότι η ΑΕΚ στο πρόσωπο του βρίσκει ένα παίκτη που μπορεί να δώσει μια γρήγορη κάθετη πάσα και να αξιοποιήσει τους γρήγορους επιθετικούς που έχει. Αν και δεν συνδυάζονται με τον καλύτερο τρόπο και ο Σκόκο μαζί με τον, και ο Μπλάνκο μαζί με τον Σκόκο. Όχι, ο Τσιμπούρ μαζί με τον Σκόκο δεν συνδυάζεται τόσο καλά. Ναι. Αλλά είναι ένα θέμα αυτό για την επιθετική. Είναι ένα θέμα γιατί είναι και οι δύο πολύ καλοί επιθετικοί που η ΑΕΚ ποντάρει πάνω τους και θα έπρεπε αυτοί οι δύο να συνεργάζονται καλύτερα. Αλλά αυτό που. Ευχαριστώ σχέσεις. Έχουν καλές σχέσεις, Πέτρο. Ναι, γι' αυτό ίσως. αυτό που θα θέλαμε να πούμε είναι ότι. Καλά, δεν είναι υποθετικό να είναι πολιτή. Έτσι. Το θέμα είναι πάνω απ' όλα η ομάδα να παραμερίσουν αυτές τις σχέσεις προς το καλό της ομάδας. Αλλά αυτό που θα θέλαμε να πούμε είναι για το δεύτερο ημίχρονο ότι βγήκαν αυτοί ο Ταχτσίδης μαζί με τον Καφέ και η ομάδα ξαφνικά κόπηκε στα δύο. Δηλαδή οι παίχτες που μπήκαν και ο Μαντούκα και ο Πελετιέρη δεν μπορούσαν να βοηθήσουν κατάλληλα. Είναι δικαιολογημένα. Δηλαδή ο Ντούσαν Μπάγεβιτς ήταν καυστικός εισαγωγικά στις δηλώσεις του και να πούμε ότι όπως μας πληροφορεί και ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ, ο Μίλτος Θοδωσίου, τα έψαλε σήμερα και στους παίκτες του στην προπόνηση γιατί ακολουθεί και ο αγώνας κυπέλλου Τετάρτη με τον Πανσεραϊκό. Ναι, είναι απόλυτα δικαιολογημένο, ειδικά για την εμφάνιση του δευτέρου ημιχρόνου που η ΑΕΚ ενώ είχε το 1-0 υπέρ της, είχε μια άμυνα του Όφη που έπαιζε πάρα πολύ ψηλά, που ο Όφη ρίσκαρε, έπαιξε επιθετικά, βέβαια παραλίγο να του έβγαινε αυτό το γεγονός, αλλά δεν κατάφερε να μπορέσει να δημιουργήσει τις κατάλληλες προποθέσεις έτσι ώστε να φτάσει σε ένα δεύτερο και ένα τρίτο γκολ. Από την άλλη, να πούμε για τον Όφη ότι στάθηκε πάρα πολύ καλά, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε ευκαιρίες, αλλά το πρόβλημά του είναι η άμυνα. Αλλά έπεσε η Βασιλεία. Και το πρόβλημά του ήταν η άμυνα που το έχει δείξει στα πιο πολλά παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος που παίζει ψηλά το τεχνικό offside. Αυτό έχει εξήγηση και αυτό που είπε ο Κώστας με τα πολλά. Να πούμε και ότι ο Στέλιος Μανολάς βρίσκεται στη Γαλλία για το μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν. Και να πάμε σε διαφημίσεις και έχουμε κι άλλα πολλά να πούμε και να δείξουμε για την Super League, ρεπορτάζ και γκολ σε λίγο.